Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Ελλάδα Παντού, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως σας είπα, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ο Ναύαρχος, ο κύριος Ιωάννης Εγκολφόπλος, που είναι και ο σύμβουλος στρατηγικής της εκπομπής Ελλάδα Παντού. Είναι εδώ ο κύριος Εγκολφόπλος για να πιάσουμε το κουβάρι με τη Χαμάς και με το Ισραήλ από την αρχή, να το ξετυλίξουμε. Κύριε Εγκολφόπλε, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κοντονή. Καλό μεσημέρι. Θέλω να ξεκινήσουμε με τη Χαμάς από την αρχή, το κουβάρι, να το ξετυλίξουμε. Πότε οργανώθηκε αυτή η τρομοκρατική οργάνωση? Έγινε δηλαδή, για να πω. Η Χαμάς είναι μια οργάνωση οι οποίες οι ρίζες της ανήκουν στους αδελφούς μουσουλμάνους. Ναι. Τι είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι? Οι αδελφοί μουσουλμάνοι ήταν ένα θρησκευτικό κίνημα το οποίο ξεκίνησε ως κίνημα, δηλαδή έγινε ως κίνημα, ναι. ένα θρησκευτικό, όμως καθαρά μουσουλμανικό θρησκευτικό, ναι, κίνημα, το οποίο ξεκίνησε το 1928 από την Ισμαηλία. Από πολλά χρόνια πριν, δηλαδή. Βεβαίως. Από έναν δάσκαλο εκεί και πολύ μορφωμένο άνθρωπο, ο οποίος του άρεσε να μιλάει στον κόσμο, να εξηγεί τι είναι ο Ισλαμισμός, πώς είναι η μουσουλμανική θρησκεία, να τους εξηγεί το Κοράνι κτλ. Ο δάσκαλος αυτός ήταν ο Χασάν Αλμπάνα, έτσι λεγόταν το όνομά του. Αυτό λοιπόν το κίνημα ξεκίνησε και σιγά σιγά άρχισε να αποκτάει πολλούς οπαδούς. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο περίπου υπολογίζανε ότι έχει γύρω στα 2 εκατομμύρια οπαδούς. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια οπαδούς μέσα στις μουσουλμανικές χώρες. Αυτό όμως το κίνημα είχε ένα σύνθημα. Το σύνθημά του ήτανε «Ο Αλλάχ είναι ο στόχος μας», «Το Κοράνι είναι το σύνταγμα», «Ο προφήτης είναι ο ηγέτης μας», «Τζιχάντ είναι ο δρόμος μας», δηλαδή ιερός πόλεμος είναι ο δρόμος μας, «Θάνατος για χάρη του Αλλάχ είναι η επιθυμία μας». Αυτό ήταν, να το πω, ένα σύνθημα, ναι, το οποίο δεν είχε όμως πολεμικά χαρακτηριστικά. Μετά πώς φτάσαμε στο πολεμικό χαρακτηριστικό? Τώρα θα φτάσουμε, τώρα θα πάμε εκεί. Αυτό όμως το σύνθημα το πήρανε πάρα πολλές ομάδες εξτρεμιστικές, δηλαδή εξτρεμιστές μουσουλμάνοι, οι οποίοι αφαίρεσαν όλα τα προηγούμενα, δηλαδή ότι ο Αλλάχ είναι ο στόχος μας, ότι το Κοράνι είναι το σύνταγμά μας, το Κοράνι δεν λέει τέτοια πράγματα μέσα, και μείνανε μόνο στο τζιχάντ είναι ο δρόμος μας, θάνατος για χάρη του Αλλάχ είναι η επιθυμία μας. Αυτό, ναι, λοιπόν μεταφράστηκε διαφορετικά από τους εξτρεμιστές. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και αναπτύχθηκε, κυρίως μετά την αγγλική κατοχή στην Αίγυπτο, αναπτύχθηκε σε πάρα πολλές χώρες και βεβαίως φτάσαμε το 1987 να έχουμε την εφαρμογή, μάλλον την εφαρμογή και τη δημιουργία αυτού του συνθήματος από μια οργάνωση η οποία καλεί το Χαμάς και ήταν Παλαιστίνη. Έγινε πράξη πια λοιπόν. Έγινε πράξη μέσα στην Παλαιστινιακή Λωρίδα. Ναι. Γιατί, διότι το έργο των αδελφών μουσουλμάνων μέσα στην Παλαιστινιακή Λωρίδα ήτανε δωρεές, κατασκευές νοσοκομείων, κατασκευές σχολείων, διότι αυτοί σιγά σιγά ξαμαζεύουν, αυτοί οι αδελφοί μουσουλμάνοι ξαμαζεύουν πολλά λεφτά από πλούσιους μουσουλμάνους και βεβαίως βοηθούσαν με αυτόν τον τρόπο. Βρέθηκε λοιπόν τότε, δημιουργήθηκε το 1987, στις 10 Δεκεμβρίου του 87 δημιουργήθηκε η Χαμάς, αλλά σε ένα πολιτικό κίνημα. Η Χαμάς, να πούμε και τι σημαίνει, διότι Χαμάς σημαίνει Ισλαμικό Αντιστασιακό Κίνημα.
δεν έχει σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση, με την Παλαιστινιακή αρχή για την απελευθέρωση. Ναι. Δηλαδή προσέξτε, δεν χρησιμοποίησε αυτόν που λέγαμε τον, την Παλαιστινιακή Απελευθερωτική Οργάνωση, όπως και ήταν η PLO, δηλαδή Palestinian Liberation Organization. Ναι. Στα δεν έδειχνε κάτι τέτοιο δηλαδή από την αρχή. Όχι, δεν ήταν. Αντιθέτως πήγε σαν μια αντιστασιακή. Επειδή όμως άρχισε να γίνεται αυτό το κίνημα, άρχισε να γίνεται μια εξτρεμιστική, και είναι Σουνίτες αυτοί, έτσι, για να πούμε ότι είναι Σουνίτες, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί οι Αιγύπτιοι είναι Σουνίτες, έτσι. Επειδή όμως, γιατί το λέω αυτό, γιατί θα δείτε ότι ενώ στην αρχή ξεκίνησε με αυτούς τους, τους κανόνες ενός κινήματος να βοηθήσει ή και σαν ένα κόμμα ακόμα, γιατί έτσι κατέπιε στις εκλογές του 2006, σαν ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να διεκδικήσει την διοίκηση της Παλαιστίνης, εν τούτης, όταν άρχισε να μπαίνει μέσα πολύ ο εξτρεμισμός, οι αδελφοί μουσουλμάνοι τις έκοψαν τη χρηματοδότηση και έκοψαν τα πολλά χρήματα που τους δίνανε. Τότε υπήρξε βέβαια ο πάντα πρόθυμος και οι πάντα πρόθυμες χώρες, ποιες, η Τουρκία καταρχήν, διότι να μην ξεχνάμε ότι ο κ. Ερντογάν είναι αδελφός μουσουλμάνος. Το λέει και ο ίδιος. Το λέει και ο ίδιος και γι' αυτό δεν δέχεται ότι η Χαμάς είναι εξτρεμιστική οργάνωση, είναι τρομοκρατική οργάνωση. Και είναι ο μοναδικός στον κόσμο που δεν το δέχεται αυτό. Ωραία, να κάνω μια παρένθεση εδώ κύριε Γκολφόπλε. Πώς έφτασε στο σημείο να είναι τρομοκρατική οργάνωση πια? Θα σας πω, διότι μην παίρνοντας χρήματα ή μη έχοντας άλλους, μάλλον βρέθηκε πρόθυμη η Τουρκία καταρχήν, και βεβαίως το Ιράν, το οποίο τότε είχε πολλά χρήματα και άρχισε να δίνει χρήματα στη Χαμάς, γιατί παρότι είναι σουνιτική ομάδα, αυτό το ξεχάσανε, δηλαδή ξεκίνησε με σουνιτικές θρησκευτικές πεπιθήσεις, εντάξει, ενώ οι Ιρανοί είναι Σιίτες, εντούτοις τα χρήματα τους έκαναν να χαλάσουν αυτή τη σουνιτική τους αρχή και βεβαίως πού πήγανε? Πήγανε πλέον στο να γίνουν μια ομάδα η οποία με εξτρεμισμό δεν ήθελε μόνο τη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους. Ήθελε να επιβληθεί κιόλας. Ναι, αλλά ήθελε να επιβληθεί πώς? Όχι με τη δημιουργία μόνο του Παλαιστινιακού κράτους, αλλά το δεύτερο που ζητούσε ήταν η εξαφάνιση του Ισραήλ. Μάλιστα. Πότε αυτό? Αυτό μετά το 1987, όταν είχαν προηγηθεί πόλεμοι, όταν είχαν έρθει συμφωνίες, όταν... Από τότε λοιπόν, το 1987 και μέχρι σήμερα, έχουμε αυτό το θέμα της κόντρας ή τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Τι έγινε όμως? Το 2006 γίνανε εκλογές στην Παλαιστίνη. Ναι, σωστό. Τις εκλογές λοιπόν, η Χαμάς βγήκε δεύτερο κόμμα, αλλά βγήκε κυρίαρχο κόμμα μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Έκτοτε, ενώ στην Παλαιστινιακή αρχή γίνονται εκλογές, η Χαμάς δεν κάνει εκλογές στη λωρίδα της Γάζας, είναι σαν να είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Εκεί λοιπόν αρχίσανε άλλου είδους συμπεριφορές από πλευράς Χαμάς, δηλαδή να μην ακολουθεί την κυβέρνηση της Παλαιστίνης, εντάξει. Και να κάνει ό,τι θέλει εκείνη. Και να κάνει ό,τι θέλει εκείνη. Σε αυτή την περίπτωση τώρα έρχεται το Ισραήλ, το οποίο άρχισε και αυτό να αντιδρά ή να θέλει να επιβάλλει τους όρους για να μην εξαπλωθεί αυτό το κίνημα της Χαμάς και στη Δυτική Όχθη. Ξέρετε, όταν αρχίζει το να χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο του πρόσωπα, φτάνουμε σε μια κατάσταση σαν και αυτή που ζούμε. Άρα, το να παίρνει κανένα θέση υπέρ ή εναντίον θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά την ιστορία και να καταλάβει τι γίνεται. Σαφέστατα και οι Παλαιστίνοι πρέπει να έχουν και πρέπει να έχουν την πατρίδα τους και πρέπει να τους δοθεί ο χώρος να έχουν την πατρίδα τους. Απ' την άλλη μεριά όμως, αν πάμε και στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε ότι και οι Εβραίοι ήταν εκεί. Φύγανε από την Αίγυπτο, πήγανε, εγκατασταθήκανε. Αν πάει κανένας και κάνει την αναμόχλευση της ιστορίας μέσα από τους αιώνες, γιατί μετά, προσέξτε, πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος, Πέρασε. Κάνει το ελληνικό στοιχείο μετά. Όχι, πέρασε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία,
Ναι. Δεν έχουμε Καινή Διαθήκη για τους Εβραίους και για τους Ρωμαίους, δεν μιλάει συνέχεια. Σαφώς. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έρχεται τώρα τελευταίος και χαμένος των Μοϊκανών, ο κύριος Ερντογάν, να μας θυμίσει ότι όταν εκεί ήταν οι Οθωμανοί, που δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με τους Οθωμανούς, εντάξει. Λοιπόν, τι έγινε, ήταν όλα καλά και άγια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα λέω πολύ περιληπτικά και όλα αυτά παίρνουν εξήγηση. Πρέπει να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει με τη Χαμάς και ποιος. Δεν είμαι ιστορικός. Δεν είμαι ιστορικός. Αλλά και το έργο της Χαμάς, έτσι. Ναι, κύριε Κοντονή, δεν είμαι ιστορικός. Αλλά επειδή έχω δουλέψει, έχω ασχοληθεί και με τους Άραβες και με τους Ισραηλινούς και γνωρίζω και το μίσος και τις συμπάθειες και όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς θα πω στον κόσμο ο οποίος φανατίζεται ότι οι Άραβες οι οποίοι υποστηρίζουν κατά κόρον και κυρίως τους Παλαιστίνιους δεν έχουν αποσύρει κανέναν πρεσβευτή τους. Ούτε από το Ισραήλ, αυτές που έχουν υπογράψει, 8 χώρες έχουν υπογράψει τις συνθήκες του Αβραάμ. Και σε 8 χώρες υπάρχουν πρέσβεις του Ισραήλ και πρέσβεις των Αράβων στο Ισραήλ. Ουδής έχει αποσυρθεί, ουδής έχει πάρει. Αυτό λοιπόν είναι μία ένδειξη ότι πρέπει να είμαστε πολύ μετριοπαθείς και μετριόφρονες και προσεκτικοί, και προσεκτικοί στο τι λέμε. Οι ίδιοι που ξέρουν την ιστορία δεν έχουν αντιδράσει τόσο δυναμικά όσο πολλοί από τους συμπολίτες μας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ο ένας εναντίον του άλλου. Ωραία. Λοιπόν, εδώ φίλες και φίλοι, κάπου θα βάλουμε μια μουσική ανάσα να πάρουμε και θα συνεχίσουμε με τον Άβαρχο να επεκταθούμε και σε άλλα θέματα. Πάμε, Αντώνη.